Θα είμαστε υγιείς για τα επόμενα 5 χρόνια. Υπάρχει περίπτωση να νοσήσουμε από κάποια σοβαρή ασθένεια και αν ναι, θα μπορέσουμε να την προλάβουμε. Φινλανδοί και Εστονοί επιστήμονες υποστηρίζουν πως βρήκαν τον τρόπο να απαντηθούν αυτά τα βασανιστικά ερωτήματα. Πώς? Με μια εξέταση αίματος. Σύμφωνα με τους μελετητές, αυτό το τεστ θα μπορεί στο άμεσο μέλλον να εντοπίσει τις βαριές ασθένειες όπως ο καρκίνος ή οι καρδιοπάθειες προτού εκδηλωθούν και θα δείχνει εάν υπάρχει κίνδυνος θανάτου κατά τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτό το οποίο με σιγουριά μπορούμε να μετρήσουμε είναι το πόσο επιβαρημένη είναι η υγεία μας τώρα. Και είναι πολύ δυσκολότερο να προβλέψουμε κατά πόσο επιβαρημένη μας υγεία τώρα, αν κάτι τέτοιο συμβαίνει, πρακτικά μας δίνει μεγαλύτερες πιθανότητες θανάτου αργότερα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Telegraph, οι επιστήμονες πήραν δείγματα αίματος από 17.000 υγιεί άτομα, αναζητώντας τουλάχιστον 100 χημικές ουσίες που μαρτυρούν την εμφάνιση ορισμένων ασθενειών. Οι ερευνητές ανακάλυψαν 4 βιοδείκτες. Όταν τα επίπεδά τους δεν είναι φυσιολογικά, δείχνουν αν υπάρχει υψηλός κίνδυνος θανάτου μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Η αποκαλούμενη εξέταση θανάτου θα μπορεί επίσης να εντοπίσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου λόγω ασθενειών που έχουν προσβάλει τον οργανισμό αλλά δεν έχουν εκδηλωθεί. Έτσι, δίδεται η δυνατότητα χορήγησης άμεσης θεραπείας ώστε να σωθεί η ζωή του ασθενή ή να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής του. Οι ομάδες θανομάτες είναι φερέγγιες. Από εκεί πέρα το αποτέλεσμα είναι φερέγγιο μεν, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό έχει μια κλινική εφαρμογή σήμερα. Μπορεί να έχουμε μια χονδρική εικόνα, ας πούμε, ότι κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως είναι πιο υψηλού κινδύνου από άλλους. Αυτό μόνο. Όχι ότι θα πεθάνουν σε καμία περίπτωση. Από την άλλη, υπάρχει ένα τεράστιο μείζον διεθνικό ζήτημα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι άνθρωποι οι οποίοι θα ελεγχθούν και θα είναι θετικοί σε αυτούς τους δείκτες, αμέσως αυτόματα θα στιγματιστούν στην κοινωνία. Θέλουμε να ξέρουμε αν θα μας συμβεί κάτι στο μέλλον ή επιλέγουμε την άγνοια. Εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους. Από την ψυχοσύνθεσή του, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, τα βιώματά του, το βαθμό της ωριμότητάς του, το μορφωτικό του επίπεδο, καθώς επίσης και τη φάση την οποία θα διανύει τη συγκεκριμένη στιγμή.